Επιστροφή στην τοπική ειδησιογραφία και το αγροτικό ρεπορτάζ. Καταστροφές στα Ατρίγητα Αμπέλια προκάλεσε η έντονη, αν και σύντομη, βροχόπτωση που σημειώθηκε προημερών σε περιοχές του νομού Ηρακλείου. Κοντά μου στο στούντιο βρίσκεται ο Μύρον Χιλετζάκης. Είναι ο πρόεδρος των μικρών συνεταιρισμών της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, ΕΘΕΑΣ. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε, κύριε Χιλετζάκη. Καλησπέρα, κύριε Σαλαπάντα, σας και στους τηλεδεάτες σας. Λοιπόν, είναι μία παράμετρος και αυτή που προβληματίζει. Δεν έχει γίνει πλήρης χαρτογράφηση όμως της ζημιάς, έτσι δεν είναι? Ακόμη τουλάχιστον. Χαρτογράφηση. Κατευθείαν ο ΕΛΓΑ Κρήτης ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας, γιατί ήταν κατά τόπους η βροχόπτωση και είχαμε τα μηνύματα από τους παραγωγούς. Ήδη οι ανταποκριτές του ΕΛΓΑ είναι δύο μέρες στα χωράφια, κοιτάνε επισταμένα τα Ατρίγητα Αμπέλια και θέλουν να δουν την εξέλιξη του φαινομένου. Το φαινόμενο λέγεται βοτρίτης, είναι ένας μύκητας που οδηγεί το αμπέλι σε όξινη σύψη. Ο βοτρίτης αυτός όμως εκδηλώνεται μετά το τρίτο 24ωρο και επομένως θα θέλουμε να δούμε την εξέλιξη μέσα στο Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα θα δούμε αν πραγματικά υπάρχουν μεγάλες ζημιές ή όχι, αν χρειάζεται να γίνει αναγγελία να δηλώσουν η παραγωγή ή αν κάποιοι παραγωγοί τα καταφέρουν να σώσουν. Το εάν τα καταφέρουν οι παραγωγοί να σώσουν εξαρτάται από τους παραγωγούς, αν έχουν την πολυτέλεια να τριγύσουν, να τριγύσουν μέσα στο Σαββατοκύριακο και να μην υποβαθμιστεί το προϊόν. Σε ποιες περιοχές έτσι επικεντρώνονται οι έλεγχοι? Η βροχόπτωση ξεκίνησε από τα Χανιά και πήγε μέχρι το Λασίθι. Εδώ στο νομό Ηρακλείου, που τα αμπελοχώρια του νομού είναι οι Ασίτες, ο προφήτης Ηλίας και οι Αρχάνες. Υπάρχουν και στη Μεσαρά κάποια αμπέλια, εινοποιήσιμα και κάποια σταφυδοποιήσιμα. 15 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο, το βόρειο μέτωπο, είναι αυτό που πλήγηκε περισσότερο με βροχόπτωση. Ήταν ένα φαινόμενο κατά τόπου, ήταν μικρής διάρκειας, αλλά το νερό ήταν υπεραρκετό για να κάνει ζημιά. Ήταν αρκετό για να κάνει ζημιά, γιατί μας έχει δείξει και η ιστορία και η εμπειρία μας ότι με τέτοια εποχή που είναι υπερώρημα τα σταφύλια και ότι η ποσότητα του νερού και λίγη να είναι, πάλι τους κάνει ζημιά. Τώρα είναι το νερό. Πριν από κάποιο διάστημα ήταν οι παρατεταμένοι καύσονες. Οι παραγωγοί έχουν ακόμη την οικονομική δυνατότητα να καλλιεργούν? Οι παραγωγοί έχουν τελματίσει οικονομικά. Έχουν τελματίσει οικονομικά γιατί πέρυσι είχαμε μια κακή χρονιά για το ελαιόλαδο της Κρήτης. Που το ελαιόλαδο της Κρήτης είναι η ναυαρχίδα μας στα εξαγώσιμα προϊόντα και η ναυαρχίδα από τη μια άκρη του νησιού μέχρι την άλλη. Τα αμπέλια πέρυσι είχαν πάλι ζημιογόνα αίτια δύο αναγγελίες του καύσωνα, που έχει αποτυπωθεί στο χαρτί η ζημιά. Επομένως, είχαν πάρα πολύ μεγάλη ζημιά στο νομό Ηρακλείου και δεν μπορούν οι παραγωγοί να ανταπεξέλθουν στο οικονομικό, στην οικονομική. Τις οικονομικές απαιτήσεις. Απαιτήσεις που έχουν σαν παραγωγοί, γιατί έχουν να εισπράξουν δύο χρόνια. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, στον αντίποδα πάντως αυτή η βροχόπτωση, αν και σύντομη, ευνόησε τα ελαιόδεντρα, έτσι δεν είναι? Ναι, ευνόησε τα ελαιόδεντρα. Δυστυχώς όμως τα ελαιόδεντρα της Κρήτης, που αριθμούν 41 εκατομμύρια ελαιόδεντρα, που το 60% της καλλιεργήσιμης γης της Κρήτης αποτελείται από ένα ελαιόνα, που είναι πλέον το εθνικό μας προϊόν, δεν είναι ούτε το μπαμπάκι, ούτε τα καπνά, είναι το λάδι. Και το λάδι είναι από την Καβάλακη μέχρι την Κρήτη. Το 40% της καλλιεργήσιμης έκτασης της Ελλάδος αποτελείται από ένα ελαιόνα. Δυστυχώς πλήττεται όλη η Ελλάδα και μιλάω από το θεσμικό μου ρόλο, που έχω εικόνα σε όλη την Ελλάδα, πλήττεται από ξηρασία. Και το μεγαλύτερο παράδειγμα είναι της Θεσσαλίας, που κυριολεκτικά πλημμύρισε η Θεσσαλία και μετά από μερικούς μήνους είδαμε φαινόμενα ερημοποίησης και φαινόμενα ανοβρίας. Εγώ έχω να πω όμως το εξής, και θα το πω μέσα από το δικό σας δελτίο ειδήσεων, ότι η Ευρώπη σήμερα παράγει το 65% της παγκόσμιας παραγωγής ελαιολάδου. Τρεις είναι οι μεγάλοι παίκτες από τη λέξη τώρα αυτή, συνηθίζω και τη λέω. Είναι πρώτη η Ισπανία, δεύτερη η Ιταλία και τρίτη η Ελλάδα. Μικρή διαφορά η Ιταλία από Ελλάδα. Εμείς οι τρεις έχουμε το 65%. Την τελευταία δεκαετία έχουν φυτευτεί, καταρχήν υπάρχουν 66 παραγωγικές χώρες ελαιολάδου σήμερα στο κάδρο και έχουν φυτευτεί τα τελευταία 10 χρόνια πάνω από 17 εκατομμύρια ελαιόδεντρα ανά τον κόσμο. Επομένως βλέπουμε μια τεράστια αύξηση στο λάδι. Στο λάδι που πραγματικά μας έχει δώσει επί σειρά ετών και ειδικά στην Κρήτη τα εξαιρετικά αποτελέσματα, πρέπει να φτιαχτεί ένας ευρωπαϊκός σχεδιασμός και μια ευρωπαϊκή ομάδα στήριξης, γιατί το πρόβλημα πλέον είναι ευρωπαϊκό. Δεν είναι ούτε της Κρήτης, ούτε του νομού Ηρακλείου, ούτε της Ελλάδας. Είναι ευρωπαϊκό.
Έχουμε τις μαρτυρίες από την Ισπανία που 36 μήνες είχε ανομβρία και από 2 εκατομμύρια τόνους είχε πέσει σε 700, στο 1 τρίτο της παραγωγής, σε 700.000. Έχουμε τις μαρτυρίες της Ιταλίας πέρυσι με κάτι 43 κτλ. Επομένως είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα. Χρειάζεται μια ευρωπαϊκή επιτροπή. Και αυτή η ευρωπαϊκή επιτροπή θα ξεκινήσει από τη χώρα μας. Και εγώ, σαν πρόεδρος των μικρών συνεταιρισμών της χώρας, αρχές Σεπτεμβρίου θα συγκαλέσω έκτακτο διοικητικό συμβούλιο με ένα και μοναδικό θέμα, την ανομβρία, τη μεγάλη ξηρασία που αφορά την ελιά, και συνάμα με τις ευρωπαϊκές χώρες που είμαστε στην ΚΟΠΑ COSECA, που είναι το ανώτερο ευρωπαϊκό όργανο συνεταιριστικό που συμμετάσχω και εγώ προσωπικά, θα κάτσουμε να τα βάλουμε κάτω, θα καθίσουμε στο στρογγυλό τραπέζι και θα βρούμε λύσεις για το ευρωπαϊκό προϊόν που λέγεται ελαιόλαδο. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε, τα προβλήματα και οι προκλήσεις είναι κοινές και σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Σε ό,τι αφορά την εικόνα των ελαιόδεντρων, το συζητούσαμε και νωρίτερα, κύριε Χιλετζάκη, η εικόνα που παρουσιάζουν δεν ταυτίζεται με την περίοδο που διανύουμε. Η εικόνα είναι η εικόνα Νοεμβρίου. Πριν από λίγο ερχόμουν και μιλούσα με ένα παραγωγό από τη Βιάνο και από το Νότο και μου λένε η εικόνα των ελιών που έχουμε σήμερα δεν την έχουν ξαναδεί ούτε οι γεραιότεροι 80-ριδες, 90-ριδες του χωριού, και δυστυχώς τα δέντρα μας πάνε προς αφανισμό, το κεφάλαιο. Πάνε να πέσουν τα φύλλα, έχουν εξεραθεί. Επομένως, αν τώρα δεν έρθουμε εμείς να στηρίξουμε τον ελαιοπαραγωγό και αυτό την πρίκα που πήραμε από τους παππούδες μας, γιατί η πρίκα αυτή ανέρχεται 4.000 χρόνια. Δεν ήρθε πέρυσι στη χώρα μας, ούτε στην Ελλάδα, ούτε στην Κρήτη. Αν δεν τη στηρίξουμε, δυστυχώς θα χαθεί. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Χιλετζάκη. Να είστε καλά.